Λοιπόν, και ενώ ο Θοδωράκος μας απεχώρησε όχι πολύ μακριά, από εδώ πήγε απέναντι στον καναπέ να κάτσει να ακούσει τις υποψηφιότητες των Όσκαρ για να μας τα πει έστω και εντάχει σήμερα στο φινάλε της εκπομπής, εμείς να περάσουμε στη σύνδεσή μας και να υποδεχτούμε τον αγαπημένο όλων μας, τον πολύ γνωστό, εξαίρετο επιστήμονα, μα πάνω απ' όλα άνθρωπο, τον Δημήτρη Δημητρίου Παπαβασιλείου, νευροαναπτυξιολόγο, δύσκολες λέξεις βρε γιατρέ μου, παιδίατρο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Αναπτυξιακής Συμπεριφοράς. Όχι, συμπεριφορικής. Μωρέ γιατρέ μου, πες τα μόνο σου, πας συνέχεια, δεν ξέρω τι κάνεις. Παίρνεις δοκτορά, μάστερ, ασταμάτητα και μου έχει γίνει 2,5 λεπτά ο τίτλος σου. Μα δεν μπορώ να τα πω όλα αυτά. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ας μείνουμε πάντως, στον γιατρό μας. Σε βλέπουν παντού, ήμουν από Buenos Aires, εκεί σε παρακολουθούν. Σοβαρά. Πόσοι πραγματικά... Έλληνες υπάρχουν εκεί, γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να με παρακολουθήσει, δεν θα καταλαβαίνει τι λέω. Σε παρακολουθούν καταρχήν επειδή είσαι όμορφη, κατάλαβες. Σπουδαίο είναι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά όμως σας παρακολουθούν γιατί υπάρχει μια μεγάλη ελληνική επαρχία εκεί. Έχουμε ανοίξει ένα πρόγραμμα σχετικά με αυτισμό και το πρόγραμμα PRT που έχω φέρει από το Λος Άντζελες. Λοιπόν, θα είμαι Καναδά σε ένα περίπου μήνα. Και είπαμε, εκεί φαντάζομαι τώρα. Γι' αυτό καταφέραμε να τα πούμε τώρα. Άμα περνάς από Αθήνα, πάντα σε σταματάμε. Εννοείται, θα είμαι για ένα μήνα τώρα. Πάντως θα σου πω κάτι. Προχτές ήμουν στο πλοίο, επιστροφή από Άνδρο. Πάλι με έπιασαν και με ρωτούσαν για σένα. Πες μας, Ελένη, έχω θέμα με το παιδί μου. Έπιασε μια γυναίκα. Σε παρακαλώ, πες μου, αυτός ο σπουδαίος γιατρός, με το μεγάλο όνομα. Κατάλαβα, με τη μία. Ναι, μα δεν ξεχνιέσαι, Δημήτρη. Δημητρίου Παπαβασιλείου. Ναι. Πότε θα τον έχετε, θέλουμε να τον βρούμε, τον χρειάζομαι. Λέω, έρχεται σε λίγες μέρες. Το έχετε πετύχει. Είναι... Γιατί είναι και σπάνιο να μπορούμε να σε έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Είναι λίγο δύσκολο γιατί κυκλοφόρω παντού. Να πω και μια καλημέρα στη Νέα Υόρκη που μας παρακολουθούν 3.500 μαμάδες. Αλήθεια. Μέσα από ένα blog, μάλιστα. Και ειδικά στη θεία μου τη Σωτήρα που την αγαπάω, την έχω σαν τη μάνα μου. Και να της πω και χρόνια πολλά γενικότερα. Γενικά σας αγαπούν πολύ παντού. Πολύ χαίρομαι. Και γενικά η ομογένεια είναι κάτι το οποίο θέλει να τα ακούει, Ελένη μου. Mm. Μπαίνουμε στο Facebook, μπαίνουμε στο Ιντερνετ, βλέπουν την εκπομπή. Αλλά ας πάμε στο θέμα μας, εγώ νομίζω. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ποιος είναι ο βασικός αναπτυξιακός έλεγχος αρχικά, και αν μας μείνει χρόνος να πούμε και πώς μπορούμε να κάνουμε το παιδί μας να μας ακούει. Σε ποια ηλικία θέλεις να σε ακούει το παιδί? Έλαντε. Από αγέννητο. Από αγέννητο. Γρηγόρη. Γρηγόρη μου, καταρχήν έστειλα για σένα και την Κατερίνα και όλο το πάνελ cupcakes. Σας τα δώσω, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και εμένα μου στείλες κάτι πολύ κομψό, θέλω να σου πω. Και σε ευχαριστώ, αφού λέω το διάλεξε ο γιατρός με τα χεράκια του. Ειδικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά για την Κατερίνα έστειλα ένα cupcake που είναι ροζ με καρδούλες πάνω. Α, το έφαγες βρε άτιμη. Πού το, γιατί δεν μας το έδειξε? Στο ψυγείο, στο ψυγείο είναι. Στο ψυγείο. Με πολύ αγάπη. Κατερίνα μου, τσέκαρε το μισθοφάνε, ντροπή. Όχι, δεν θα αφήσω, μην ανησυχεί. Και ένα για την Άτζελα πάνω στο κοντρόλ. Ποια είναι η Άτζελα? Α, στο κοντρόλ, νόμιζα παραγωγή. Και Δημητρίου, σωστά. Λοιπόν, γιατρέ, πάμε λίγο στο θέμα, γιατί σε περιμένει ο κόσμος. Ο βασικός αναπτυξιακός έλεγχος, καταρχήν, πρέπει να ελέγχει, Ελένη μου, τις βασικές αισθήσεις. Πρέπει να τσεκάρουμε αν το παιδί μας ακούει και βλέπει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay? Και πότε γίνεται αυτό? Αματιγενής. Δηλαδή, στα μεευτήρια και ειδικά στα καλά μεευτήρια κτλ. Έχει περάσει ο έλεγχος ότι πρέπει το νεογνώ να ελεγχθεί καταρχήν νευρολογικά, ως προς τα νεογνικά αντανακλαστικά που θα αναφερθώ πολύ σύντομα, και ως προς την ακοή, τσεκάρουν δηλαδή την ακοή στέλνοντας ένα ήχο μέσα και βλέπουν την απόδοσή του σε ένα μηχάνημα, κάνουν την πανόγραμμα και επίσης ελέγχουν και την όραση. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που ξέρει κάποιος παιδίατρος και ειδικά ένας νευρολόγος πρέπει να ελέγχει το παιδί άμα τη γεννήσει ή ένας καλός αναπτυξιολόγος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ελέγχουμε τα νεογνικά αντανακλαστικά, δηλαδή είναι νευρολογικές καταστάσεις, αντιδράσεις που έχει δώσει ο Θεός. Για ποιο λόγο? Για να μπορεί το παιδί να προστατεύεται, π.χ. με τον αντανακλαστικό του εναγκαλισμού, δηλαδή το παιδί εάν πέσει απότομα ή μετακινηθεί, κάνει μια κίνηση με τα χέρια του για να πιαστεί από κάπου, ή με τον αντανακλαστικό του θυλασμού, όπου στρέφει το παιδί αριστερά ή δεξιά για να μπορέσει να πάρει τη θηλή, τη θηλαία άλλο και έτσι να φάει το παιδάκι, όπως και επίσης μια σειρά άλλων αντανακλαστικών που δεν θέλω να βασανίσω τους τηλεθεατές. Απλά το θέμα είναι τι?
ότι εάν παραμείνουν αυτά τα ανακλαστικά ή δεν υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις, τότε το παιδί πρέπει να μπει άμεσα σε πρόγραμμα παρέμβασης και φυσικά διάγνωσης. Και όλα αυτά γίνονται πάντα με ένα team γιατρών. Χρειάζεται διαθεματική ομάδα, παιδονευρολόγος, αναπτυξιολόγος, ισογενετιστής κτλ. Άλλη ερώτηση πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Πότε το παιδί, το μωρό, το μωράκι, αρχίζει να καταλαβαίνει και να κάνει αυτά που του λέμε? Από το πιο απλό κουπεπε, κουπεπε. Πότε, να πάμε πόσο λίγο μηνών? Πιο πίσω. Αρχίζει και καταλαβαίνει από ηλικία 6 εβδομάδων. Δεν είναι εντυπωσιακό? Πάρα πολύ. Με το χαμόγελο. Με το ξέρετε, χαμόγελο δεν το κάνει ανεπαίσθητα το μωρό? Όχι. Το τόσο μωρό, το μωρό του ενός μήνα χαμογελάει και καταλαβαίνει. Των 6 εβδομάδων καταλαβαίνει, στρέφει την προσοχή του, ένα τυπική ανάπτυξη παιδάκι. Mm. Στρέφει την προσοχή του προς το άτομο που είναι ο πάροχος, η μαμά του, και ακόμα και τα υιοθετημένα παιδάκια νιώθουν τη μαμά που τους έχει υιοθετήσει όταν είναι μικρά-μικρά. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Λοιπόν, αναζητεί τον πάροχο, θέλει το χάδι, θέλει το χαμόγελο. Και πάντα λέμε, όπως έλεγε και ο Νίμωσος Ματσανιώτης, ο πατέρας παιδιατρικής στην Ελλάδα, έλεγε ότι το παιδί, η μητέρα για το παιδί είναι ένα στήθος, ένα χάδι και ένα χαμόγελο. Πολύ αυτό θέλω να το ξέρουν οι μητέρες. Εντάξει, και ένα πράγμα που θέλω να πω πριν προχωρήσουμε στον έλεγχο, είναι ότι ένας παράγοντας που έχει παραγνωριστεί στην Ελλάδα είναι το στρες, το άγχος των μητέρων. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο μια μητέρα στη σημερινή εποχή, με τυπικό ημιπαιδί, πόσο μάλλον αν έχει και ένα θέμα το παιδάκι, να αντιμετωπίσει όλο αυτό το βάρος. Πρέπει να εργάζεται, να έχει το σπίτι εντάξει, να έχει τα φροντιστήρια του παιδιού, να ξέρει πώς να το μεγαλώσει, είναι υπεύθυνη για τις γνώσεις. Δεν είμαστε ίσως τόσο μοντέρνοι ακόμα, έτσι ώστε ο πατέρας να επιμερίζεται σε λίγες περιπτώσεις. Οπότε όλο το βάρος πέφτει σε αυτές. Και νιώθουν πάρα πολύ άγχος και πολλές φορές νιώθουν και αδύναμες. Και εγώ τους λέω, μη φοβάστε να πείτε κουράστηκα. Μην έχετε τύψεις, είσαστε άνθρωποι. Αυτό θέλω να τα ακούσετε. Και θέλω να κάνετε κάτι και για εσάς. Και δεν θα λάβετε αν δεν ζητήσετε από τους γύρω σας βοήθεια. Γιατί όσο τους αφήνετε, αγαπητές φίλες, τι, να μην λαμβάνουν μέρος, γιατί μπορεί να κάνουν λάθος, μπορεί να μην τα ξέρουν όλα, τι γίνεται? Επιβαρύνετε τον ίδιο στον εαυτό. Ναι, γίνονται καλύτερα τα πράγματα, αλλά αυξάνεται το βάρος σας. Μη φοβηθείτε να δώσετε κάτι στον πατέρα. Εντάξει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω έχουμε την ηλικία περίπου του ενός έτους. Στο πρώτο έτος, τι περιμένουμε, Ελένη μου? Τι περιμένουμε? Περιμένουμε να αρχίζουν να μας λένε λογάκια, περιμένουμε να αρχίζουν να ανταποκρίνονται σε αυτά που τους ζητάμε. Αυτό και αυτό, αλλά αυτό τα άλλα τα περιμένω πιο νωρίς. Δηλαδή θεωρώ ότι πολύ νωρίτερα περιμένουν να ακούσω τις πρώτες συλλαβούλες. Ακριβώς. Να καταλαβαίνει όταν λέμε μπαμπά μπαμπά ότι να γυρίζει. Να καταλαβαίνει δηλαδή. Να δείχνει ότι καταλαβαίνει, εν πάση περιπτώσει, κάποια Μπράβο, πράγματα. Το να δείχνει ότι καταλαβαίνει ολοκληρώνεται περίπου σε ηλικία 6 μηνών. Δηλαδή από 6 μηνών έως ένα έτος το παιδί έχει οριμάσει νευρολογικά αρκετά. Για τους παιδιάτρους και για τους αναπτυξιολόγους, που είναι υποειδικότητα που δεν υπάρχει στην ουσία αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, τι είναι ένα μεγάλο παιδί πια. Ένα παιδί 6 μηνών με ένα έτος. Βεβαίως. Καταρχήν παιδί αρχίζει να μπουσουλάει. Μετά στέκεται Ακριβώς. στα ποδαράκια του. Δεν περπατάει 6 μηνών, αλίμονο. Πρώτα τι κάνει, στείνει όπως λέμε τράχυλο. Δηλαδή κρατάει καλά το κεφάλι. Το κεφαλάκι του, βέβαια. Μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτόχρονα κοιτάζει τους πάντες στα μάτια. Περίπου στο έτος πάνω, ωραία, τι κάνει το παιδάκι? Μπορεί επίσης να δείχνει. Αυτό είναι η σημαντικότερη δράση που θέλω να ξέρουν σήμερα οι τελθελατές. Για ποιο λόγο? Γιατί αντικαθιστά την ομιλία. Έχετε μπαμπαλίσματα. Κάποια παιδάκια μπορεί να έχουν τι, λεξούλες, κάποια μπορεί να μην έχουν. Να φοβηθείτε όμως αν ένα παιδάκι δεν δείχνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λίγο να τρέξω, γιατί πολλοί γονείς, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το ξαναπούμε και άλλη μία, ανησυχούν όταν τα παιδάκια τους έχουν φτάσει 3-3,5 χρονών και βγάζουν μόνο κραυγές ή κάτι περίεργους ήχους. Λοιπόν, Ακριβώς. αυτά τα παιδιά πολλές φορές, όλες τις φορές οι γονείς τους σκέφτονται ότι το παιδί μου κάποιο πρόβλημα έχει. Ή δεν ακούει και καλά. Και κυρίως τον αυτισμό. Ή μπορεί να είναι αυτιστικό. Βεβαίως και το σκέφτονται. Ακριβώς. Λοιπόν, και υπάρχει, είναι ένα στα 80 περίπου παιδιά, ένα στα 86. Κάποιες έρευνες το ανεβάζουν στο 1 με 68. Ναι. Δηλαδή, ένα στα 68 παιδιά. Ωραία. Η ερώτησή μου είναι, μέχρι να φτάσει το παιδί 3-4 χρονών, για να αρχίζουν να σκέφτονται ότι μήπως κάτι δεν πάει καλά, που μπορεί ξαφνικά να τα πει και μαζεμένα το παιδί 3 χρονών και 3,5. Ναι, ναι.
νωρίτερα, εκεί στους μήνες, 6 με 1,5, μπορεί να διακρίνουν κάτι. Λοιπόν, κάτι που καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούν οι τηλεθεατές ότι για μένα 3,5 ετών είναι ένα μεγάλο παιδί. Εντάξει, η παρέμβαση στην Αμερική που κάνουμε στο UCSB, University of California, Santa Barbara, αρχίζει από 6 μήνων με 12 όταν πρόκειται για υψηλού κινδύνου ομάδα και ειδικά για παιδάκια τα οποία έχουν κάποιο θέμα, μπορεί να αρχίσει ακόμα και πιο νωρίς. Δηλαδή, αν ξέρω ότι ένα παιδάκι μου έχει διαγνωστεί από ηλικίας 0 ή 2 μηνών τι με σύνδρομο Down, θα αρχίσω από 2 μηνών την παρέμβαση. Τώρα, θέλω να καταλάβετε κάτι όλοι όσοι με παρακολουθείτε. 1,5 έτους είναι η στάνταρ ηλικία πρώιμης παρέμβασης. 12 μηνών με 18 μηνών είναι ηλικίες στην οποία επίσης ένας πεπειραμένος θεραπευτής και δι' αναπτυξιολόγος μπορεί να σας βάλει κάποιους στόχους, πάντα σύμφωνα με τη μητέρα, τον πατέρα και τον παιδονευρολόγο και όλο το team. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Καταρχήν, ένα παιδάκι ενός έτους πρέπει να δείχνει. Πρέπει να ενσωματώνει την βλεμματική επαφή όταν εμείς του δίνουμε κάτι. Δηλαδή, αν εγώ του δώσω κάτι, δεν πρέπει το παιδί να κοιτάει κάτω, πρέπει να κοιτάει αυτόν που δίνει το αντικείμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μας πειράζει παραδόξως τόσο αν καθυστερεί ομιλία. Τι μας πειράζει, λένε, αν δεν επικοινωνεί το παιδί. Mm. Μπορεί ένα παιδάκι να είναι και κοφό, γι' αυτό και κάνουμε πάντα έλεγχο. Και καλύτερα με ακουόγραμμα, εάν συνεργάζεται το παιδί, αλλιώς ακουστικά προκλητά δυναμικά ή AVR. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, τι γίνεται. Η καθυστέρηση ομιλίας, ναι, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις, μπορεί να τα πει όλα μαζί. Είναι αστικός μύθος ότι τα λένε όλα μαζί. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να τα πει μαζί. Εμένα με ενοχλεί όχι τόσο η ομιλία, αλλά τι, όταν δεν επικοινωνεί. Δηλαδή, έχει παιδάκια τα οποία σου δείχνουν και τα λοιπά. Οπότε το παιδί σου υποδηλώνει τι θέλει ή σου δείχνει πώς. Με το βλέμμα γυρίζει πάνω και κοιτάζει προς το ράφι, γυρίζει και σε κοιτάζει και σου δίνει το σήμα «Μαμά, θέλω μπισκότα που είναι από εκεί». Αυτό ονομάζεται από κοινού προσοχή. Είναι πολύ δύσκολη ικανότητα. Και γιατί όμως ένα παιδί, με συγχωρείς γιατρέ μου, παρακαλώ, που δεν είναι κοφό, που δεν είναι αυτιστικό, γιατί μπορεί να φτάσει να μιλήσει 3 χρονών, τι φταίει, δεν του μιλάνε? Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, καταρχήν σε ένα 15%, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές το ποσοστό, δηλαδή περίπου είναι 1 στα 10 με 1 στα 5 παιδάκια, λοιπόν, έχουν από κάτω μία κατάσταση που ονομάζεται ειδική γλωσσική διαταραχή. Δηλαδή το παιδί έχει τη δυνατότητα να μιλήσει, αλλά στο μυαλό του μπορεί να συχίζει είτε αυτά που ακούει, είτε αυτά που πάει να πει. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και αυτό προκαλεί μια μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό πώς θέλω το ξεμπλοκάρουν μετά το παιδί? Ξεμπλοκάρεται εύκολα? Ας μην μάθουμε τον τρόπο, ας πάνε στον ειδικό, αλλά ξεμπλοκάρεται εύκολα? Κοιτάξτε να δείτε, ένα συνήθες λάθος που κάνουν οι μαμάδες, Ελένη μου, είναι το ότι μιλάνε πάρα πολύ. Α, και εγώ νόμιζα δεν μιλάνε καθόλου, ότι γι' αυτό δεν μιλάνε τα παιδάκια. Αντίθετα, όσο δεν μιλάνε τα παιδιά μας, τόσο περισσότερο τους μιλάμε εμείς. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί απορροφά πληροφορίες, αλλά τι άλλο πρόβλημα έχουμε? Δεν βάζουμε το παιδί τι? Να τα πει εκείνο. Μπράβο. Μπράβο. Και όταν το βάζουμε να πει κάτι, αυτό είναι υποείδη αίτησης, αιτήματος. Δηλαδή, νερό, γάλα. Άστε που περιορίζεται στα βασικά. Αυτά δεν έχουν ρήματα. Όταν δεν υπάρχει ρήμα στην ομιλία του παιδιού, το παιδί θα αργήσει να μιλήσει. Γιατί οι παλιοί λογοθεραπευτές κτλ., παρόλο το ότι η λογοθεραπεία στην Ελλάδα είναι πρόσφατη, είναι τα τελευταία 16-17 χρόνια, λέγανε τότε πρέπει να φτάσει 200-500 λέξεις για να βάλει 2 λέξεις μαζί. Τώρα αυτό που λέμε εμείς στην Αμερική και ειδικά στο Λος Άντζελες και στο Γέιλ, όπου πηγαίνω έρχομαι κάθε μήνα επίσης, λέμε το ότι πρέπει να φτάσει τις 20, κάποτε 50 λέξεις. Για να βάλει 2 λέξεις μαζί πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον το 1/3 να είναι ρήματα. Αν έχετε 50 ουσιαστικά, μήλο, γάτα, σκύλος, μπάλα, μπορεί εύκολα το παιδί να βάλει 2 λέξεις μαζί? Όχι. Δεν μπορεί να φτιάξει πρόταση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Άρα, πολλές φορές είναι το ότι ακριβώς μιλάμε πάρα πολύ στο παιδί, okay, αλλά δεν το ρωτάμε. Και καλά, πολλοί γονείς με ρωτάνε, ρε Δημήτρη, αυτό το παιδί μου δεν μιλάει, πώς να το ρωτήσω? Γιατί μπορεί να έχει τη γλωσσική καθυστέρηση. Δημιουργήστε εσείς με τις ερωτήσεις σας τα κενά όπου θα πέσουν μέσα οι λέξεις. Δηλαδή, Δημήτρη, τι θέλεις? Μικρή παύση.
Πείτε την απάντηση. Νερό. Ωραία. Το παιδί αυτό που θα κερδίσει δεν είναι το ουσιαστικό το οποίο το γνωρίζει. Είναι, θα κερδίσει τη θέση της απάντησης. Τώρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θέλω να πω, Ελένη μου, και θέλω να ακούσουν πολύ προσεκτικά οι τηλεθεατές. Η γλωσσική καθυστέρηση και πολύ ορειλά, που δεν το γνωρίζουν, γιατί πολλές φορές, ξέρετε, οι γιατροί το βλέπουμε από την ιατρική πλευρά. Ένα παιδάκι μπορεί να ακούει, ωραία, αλλά η γλωσσική καθυστέρηση, παρόλο που θα τα πει όλα μαζί μετά, okay, έχει το εξής κακό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών θα αποκτήσει, σε εισαγωγικά, μαθησιακή δυσκολία. Γιατί θα τα πει όλα μαζί, αλλά θα τα πει όλα μαζί αυτά που θέλει το ίδιο. Θα αυξήσετε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο πολύ την αυθόρμητη ομιλία. Ο απαντητικός λόγος όμως θα μείνει πίσω. Και αυτό που θα το αντιληφθούν οι γονείς σε ηλικία 5 με 6 ετών, που το παιδί θα πάει σχολείο, θα πρέπει να απαντάει ερωτήσεις, δεν θα απαντάει ερωτήσεις, θα λένε τεμπέλης, κάθεται πίσω, και τότε θα αρχίσει να εντασπάται προσοχή του, να υπερκινητικός για να αποφύγει τις ερωτήσεις του ελληνικού σχολείου, γιατί υπάρχουν και σχολεία τα οποία είναι λίγο πιο φιλελεύθερα στο εξωτερικό, φινλανδικό μοντέλο, νορβηγικό μοντέλο. Λοιπόν, αλλά επειδή το παιδί στο σχολείο μας στην Ελλάδα το ρωτάμε και απαντάει, δεν θα μπορεί. Μάλιστα. Λοιπόν, να τρέξω λίγο να πω και σε μερικές ερωτήσεις τηλεθεατών, σε παρακαλώ, γιατί έχουν έρθει πολλά χαρτιά και δεν θα προλάβω να πω τίποτα. Λοιπόν, όταν ένα νήπιο είναι αντιδραστικό. Εγώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Έχω δει πολλές φορές παιδάκια μικρούτσικα, δηλαδή μεταξύ 2 με 3,5, τα οποία είναι αυτό που κάθεσαι δίπλα τραπέζι και βλέπεις ένα παιδί το οποίο χτυπιέται, φωνάζει, πετάει τα φαγητά κάτω. Οι γονείς προσπαθούν ήρεμοι, αλλά και αυτοί τους βλέπεις ότι είναι πολύ πιεσμένοι. Σου λέει, τι έχει το παιδί μου. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν μια τρομερή ένταση και θυμό, δεν ξέρω, αλλά δείχνουν σαν θυμωμένα. Έχουν νεύρα. Δεν ξέρω αν έχουν νεύρα, αλλά έχουν αντιδράσεις. Μπορεί να έχει θυμό. Ωραία. Και ο γονέας και το παιδί. Οκ. Okay. Καταρχήν, όταν πας, εγώ θυμάμαι την κόρη μου, όταν πηγαίναμε έξω σε καφέ, εντάξει, ήξερε τι, ότι στο καφέ εγώ αλλάζω. Κοινωνικά πρέπει να είμαι πιο μαζεμένος. Δηλαδή, δεν μπορώ να τις θυμώσω, να τις φωνάξω στο καφέ, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε τι κάνει. Εκεί θα εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Σου λέει, σ' έχω τώρα, πάρε μου τη σοκολάτινα. Το τρίχρονο. Το τρίχρονο. Ειδικά τα κοριτσάκια σας τα βεβαιώ. Εντάξει. Έχω πάει σε, λοιπόν, σε παιχνιδάδικο και σε κατάστημα με αρώματα. Άνθρωπε. Πώς ξεχωρίζουν αυτά τα πράγματα τα μικρά, είναι απίστευτο. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε εδώ, γιατί είναι πολύ ωραία ερώτηση. Καταρχήν, θέλω να πάω στην ηλικία του 1 με 2. Ναι. Γύρω στα 2 έτη, πρέπει το παιδί να εκτελεί 2 εντολές. Έχει σχέση με την οριοθέτηση σε ξένο περιβάλλον μετά. Λοιπόν, δηλαδή θα του πω, άνοιξε την πόρτα και πάρε την τσάντα σου. Εντάξει, ή θα του πω, κάθισε κάτω και χτύπα παλαμάκια. Δεν είναι 2 σκέλη εντολών. Πολύ ωραία. Οπότε, εγώ μετά θα τη ρωτήσω, τι πρέπει να κάνεις για να χτυπήσει παλαμάκια. Η απάντηση είναι να καθίσει κάτω. Είτε είναι λεκτικό, είτε είναι μη λεκτικό το παιδί, στην πραγματικότητα πάλι μπορεί να μου απαντήσει με τη δράση της, σωστά. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεται την προϋπόθεση. Πολύ ωραία. Εγώ θα της πω, πρώτα θα ντυθείς και μετά θα πάμε στο τάδε γνωστό παιχνιδάδικο. Πολύ ωραία. Ναι. Δεν θα της πω, αν δεν ντυθείς, δεν θα πάμε. Γιατί αυτό προκαλεί αντίδραση και στα παιδιά και στις γυναίκες. Κυρία αυτό είναι κλασικό. Σωστό. Εντάξει, είδατε, Κατερίνα, συμπαρομαρτή. Ναι, όπως τα λέτε. Έτσι. Οπότε στις γυναίκες και τα παιδιά ποτέ δεν φαίνουμε αντίρρηση. Παρά μόνο αν είναι κάτι επικίνδυνο. Ναι. Έτσι, Κατερίνα μου. Έτσι. Λοιπόν, τρέχω σε επόμενη ερώτηση. Η προορότητα παίζει ρόλο στη σωστή ανάπτυξη του παιδιού και αν το επηρεάζει αργότερα στο σχολείο. Η προορότητα παίζει ρόλο. Okay, και μάλιστα πολλά παιδάκια μου τα ξεχωρίζουμε ως πρόωρο, γιατί έχουν ολύμπιο μέτωπο, έχουν ένα πιο μεγάλο μέτωπο. Πότε λέμε τώρα παιδί ότι είναι πρόωρο, πριν να απαντήσουμε, γιατρέ? Γιατί εδώ πέρα δίστανται οι σκέψεις των γονιών. Τα οποία αντέχουν και επιβιώνουν είναι περίπου από 26 εβδομάδες και μετά. Εντάξει, έως ας πούμε 36 εβδομάδων, 38. Α, και το 36 πρόωρο το λέμε. Κοιτάξτε, έχει μπει στο μήνα. Να συμπληρώσει τους μήνες. Έχει μπει στο μήνα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι συμπληρωμένοι οι μήνες. Mm-hmm. Αυτό που κάνουμε οι παιδίατροι και οι νεογνωλόγοι, γιατί έχουμε εξαιρετικό νεογνωλογικό τμήμα, ειδικά στην Αθήνα. Λοιπόν, αυτό που θέλω είναι διορθώνουμε την ηλικία. Η διόρθωση ηλικίας γίνεται μέχρι το έτος. Παρόλα αυτά, όμως,
η αύξηση ακριβώς των παιδιών που επιβιώνουν της προωρότητας, γιατί έχουμε καταπληκτικά τμήματα, τα παιδιά πάνε καλά κτλ. Έχει παρατηρηθεί ότι έχει αυξήσει ίσως στον τομέα των μαθησιακών δυσκολιών. Ωραία. Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αλλά σας διαβεβαιώ, οι μαθησιακές δυσκολίες είναι σταγόνα στον ωκεανό όταν έχεις το παιδί σου. Δεν με ενδιαφέρει εμένα η μαθησιακή. Εμένα με ενδιαφέρει να έχω το παιδί μου. Και όποιο γονέα να ρωτήσετε, αυτό θα είναι. Παρόλα αυτά όμως είναι τομέας ο οποίος επηρεάζει την απόδοση του παιδιού, ειδικά μαθησιακά, είτε και λεκτικά. Κυρίως στη μαθησιακή υπόθεση, έτσι, είναι που το βλέπουμε αυτό. Αυτό που κάνουμε είναι το ότι είμαστε λίγο πιο alert, είμαστε πιο πολύ σε γρήγορση. Δηλαδή, θα κάνω, ας πούμε, πιο εύκολα την παρέμβασή μου 4 με 6 λογοθεραπείες, αν το παιδάκι το πρόωρο, τι κάνει, αργήσει να μιλήσει. Δεν θα είμαι τόσο ήρεμος. Συγγνώμη που θα σε διακόψω, γιατρέ, γιατί είμαι. Παρακαλώ. Για να κλείσω τώρα και πρέπει να σταματήσω για διαφημίσεις. Αν ναι, μπορείς πολύ γρήγορα, μια τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζουμε ένα επιθετικό μικρό παιδάκι? Σε τι ηλικία περίπου? Μικρό πάντα λέμε, εκεί. 2 με 4. Λοιπόν, καταρχήν, όλες οι διαταρακτικές συμπεριφορές στο 99% τους είναι επικοινωνιακές. Δηλαδή, το παιδί κάτι άλλο θέλει. Okay. Οπότε, πάμε πίσω. Οι γονείς μου ζητάνε συνήθως πυρόσβεση. Δηλαδή, μου λένε, Δημήτρη, τι θα κάνω όταν χτυπιέται? Εάν το παιδί είναι σε επικίνδυνη φάση, πάντα προασπίζουμε τη ζωή του. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν είναι όμως σε επικίνδυνη φάση και απλά ανεβοκατεβαίνει στον καναπέ ή δεν ξέρω, πετάει τα μαξιλάρια, προσπαθήστε να το αγνοήσετε. Όταν η μαμά είναι συνέχεια με το παιδί, όμως είναι δύσκολο να το αγνοήσει. Mm-hmm. Εκεί πρέπει να ζητήσετε και ακόμα πιο πριν τη βοήθεια του ειδικού. Όταν... Εγώ όμως πιστεύω, μια στιγμή, Ελένη μου, πιστεύω στην πυρασφάλεια. Δηλαδή, εάν εσείς φροντίσετε το παιδί να έχει καλή επικοινωνία, να έχει προϋποθέσεις, δηλαδή πες του, μόλις κάνεις αυτό, τότε θα. Και δείτε ότι είσαστε σταθεροί, τότε το παιδί δεν θα σας έχει τόσο πολλά διαταρακτικά. Γιατί το να σβήσετε μια φωτιά, εντάξει, είναι δύσκολο. Προσπαθήστε να μην ανάψετε. Όταν τα παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν έχω χρόνο, είναι επιθετικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. 12 με 15. Στο σχολείο. Πλακώνονται, δεν ξέρω. Καταρχήν, πλακώνουν άλλα παιδάκια. Ναι, πρέπει να τσεκάρουμε καταρχήν αν υπάρχει κάποια παιδοψυχιατρική νόσος. Αν υπάρχει κάποιο οργανικό θέμα. Πάντα, σαν γιατρός σας μιλάω και μην το ξεχνάτε αυτό, εντάξει, πρέπει να έχουμε έλεγχο ιατρικό. Θυρεοειδή, σίδηρο, φεριτίνη και σε κάποιες περιπτώσεις παιδονευρολογικό έλεγχο, παιδοψυχιατρικό έλεγχο. Αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτσι. Πρέπει να τσεκάρουμε επίσης αν το παιδί έχει π.χ. εναντιωτική αψηφιστική διαταραχή ή αν έχει συμβεί κάτι στο σπίτι. Αν το παιδί εναντιώνεται πολύ ή αψηφά την αρχή. Είναι μια παιδοψυχιατρική κατάσταση η οποία υπάρχει. Εάν το παιδί αντιμετωπίζει bullying στο σχολείο, εάν το παιδί έχει περάσει κάτι τραυματικό στο σπίτι, ένα διαζύγιο, ένα θάνατο, μήπως ακόμα και παιδάκια τα οποία κακοποιούνται σωματικά, σεξουαλικά, ψυχικά. Και πιστέψτε με, η ψυχική κακοποίηση είναι πολύ συχνότερη από ό,τι πιστεύουμε. Πάντως για το bullying θέλω να μιλήσουμε, γιατρέ. Γιατί είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ. Και απασχολεί, Ελένη, και τις δύο πλευρές των οικογενειών. Και αυτές που τα παιδιά τους κάνουν bullying σε άλλα και σε αυτούς που έχουν υποστεί το bullying. Λοιπόν, Ελένη, τι μου είπες, θέλω γιατρέ, κάτι πριν κλείσουμε, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη βοηθό μου, την κυρία Μαρία Παπαδάτο, αλλά και στη Ρενάτα μου. Λοιπόν, γιατί τις έχω διαλύσει από την πολλή δουλειά και αυτές μου κρατάνε το ιατρείο και όλες μου τις υποθέσεις. Λοιπόν, εντάξει, εγώ μόλις γυρίσεις, γιατρέ, σε περιμένω να κάνουμε κουβέντα για το bullying. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με μεγάλη μου χαρά, Ελένη. Διαφημίσεις.